Ιανίου με παγκόσμια εβδομάδα μητρικού θυλασμού. Πολλά τα μηνύματα, πολλές οι πρωτοβουλίες και πολλά τα μέλη ενός γενικότερου πανελλαδικού ευρωπαϊκού παγκόσμιου κινήματος που κρύβεται πίσω από τον μητρικό θυλασμό. Πάμε στην κυρία Μαρία Σκυβαλάκη, η οποία είναι διαχειρίστρια της ομάδας Ηράκλειο, ομάδα μητρικού θυλασμού και μητρότητας. Να σας καλησπερίσω. Υπέροχο χαμόγελο που κρύβει πολλά μηνύματα και ένα έντονο μήνυμα όσα κρύβει και η Παγκόσμια Εβδομάδα Θυλασμού. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολλά περισσότερα κρύβει η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θυλασμού, η οποία εγκρίνεται από τη UNICEF, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από πολλά Υπουργεία Υγείας πολλών χωρών. Και τη γιορτάζουμε κι εμείς με τη σειρά μας στην Ελλάδα από το 1996 κάθε χρόνο, 1 με 7 Νοεμβρίου. Έτσι και φέτος. Ναι. Πάλι δυστυχώς λόγω των συνθήκων με έναν διαφορετικό τρόπο η δική μας ομάδα εδώ στο Ηράκλειο, πάλι διαδικτυακά όπως και πέρυσι, γιατί είναι λίγο δύσκολες ακόμα οι διαζώσεις συναντήσεις. Ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία φορά που πραγματοποιούνται διαδικτυακά τέτοιες ξεχωριστές δράσεις. Το ελπίζουμε όλοι του χρόνου να είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά. Βέβαια, τα ταμπού σιγά σιγά μένουν στην άκρη. Δυστυχώς έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα, πάρα πολύ δρόμο. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα από πέρυσι που τα είχαμε ξαναπεί. Γι' αυτό το σύνθημα φέτος είναι υποστηρίζουμε το θυλασμό, προστατεύουμε το θυλασμό, είναι ευθύνη όλων μας και είναι επιτακτική ανάγκη. Ο θυλασμός είναι μια τέχνη η οποία μαθαίνεται και η οποία είναι πολύ εύκολο να χαθεί. Χρειάστηκε η επέμβαση μόνο σε μια γενιά, τη γενιά των μανάδων μας, για να χαθεί ο θυλασμός. Απέχουμε πάρα πολύ από το να το δούμε ως κανονικό και γι' αυτό χρειάζεται απαραίτητα την υποστήριξη όλων μας. Και των μητέρων και της κοινωνίας, των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι δυστυχώς οι επαγγελματίες υγείας είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι για τις θυλάζουσες μητέρες. Έχουν χαθεί αρκετοί θυλασμοί εξαιτίας κακών συμβουλών από επιφανείς επαγγελματίες υγείας. Πολλά χρόνια πίσω δυστυχώς ακόμα, αλλά εμείς συνεχίζουμε να παλεύουμε, Η νέα γενιά, οι νέες κοπέλες, πώς αντιλαμβάνονται τη σημασία του μητρικού θυλασμού και αυτό το σπάσιμο, αυτή την απομόνωση των ταμπού που πρέπει να υπάρξει? Ναι. Το νιώθουν πάρα πολύ, το θέλουν, είναι μια εσωτερική ανάγκη που βγαίνει και ευτυχώς υπάρχει και η πληροφόρηση διάχυτη πλέον και στο ίντερνετ και παντού στους επίσημους φορείς. Αρκεί να μπει κανείς στον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό του Υπουργείου Υγείας μας, αρκεί να μπει στο site του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, να μπει στο site της La Leche League, μπορεί να ενημερωθεί πλήρως και σωστά. Ευτυχώς οι νέες κοπέλες το κάνουν. Όσες έχουν και την υποστήριξη από το περιβάλλον τους, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, τα καταφέρνουν εξαιρετικά. Υπάρχουν όμως αρκετές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και σε αυτό βοηθάνε και οι ομάδες, και η δική μας ομάδα και όλες οι ομάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα και η ανταλλαγή απόψεων από μητέρα σε μητέρα και κάποιοι έστω λίγοι επαγγελματίες υγείας που έχουν φροντίσει, έχουν ενημερωθεί και έχουν βάλει στην άκρη όλα αυτά που τους εμποδίζουν να υποστηρίξουν τη μητρότητα, το θυλασμό, το δέσιμο. Νομίζω ότι εσείς προσωπικά, η ομάδα σας και σε πανελλαδικό επίπεδο, οι συγκεκριμένες ομάδες έχουν κάνει την αρχή. Η νέα γενιά, ωστόσο, δείχνει το δρόμο και οι επόμενες δεκαετίες θα είναι καλύτερες και τα μηνύματα θα είναι πολύ πιο ισχυρά τα οποία θα λαμβάνουμε κι εμείς. Έτσι πιστεύουμε κι εμείς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε ξανά το βήμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε αυτό. Και νομίζω ο δημόσιος θυλασμός και ο μητρικός θυλασμός το πετυχάνουν αυτό. Έχουμε τραβήξει το ενδιαφέρον σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε φέτος εγώ μένω διαδικτυακά η δράση, σωστά? Ναι. Μέσα από την ομάδα μας έχουμε καθημερινά μία ενότητα, μία ερώτηση. Και από κάτω μοιραζόμαστε συναισθήματα και εμπειρίες η κάθε μητέρα, είτε θυλάζουσα είτε μη. Από όλους μαθαίνουμε. Και έτσι μοιραζόμαστε αυτή τη βδομάδα μέχρι την Κυριακή. Καθημερινά υπάρχουν ερωτήσεις και μοίρασμα εμπειριών μέσα από την μέχρι ομάδα. Μέχρι και ας ευχηθούμε του χρόνου να προχωρήσετε σε μία έτσι εκδήλωση, σε ένα ανοιχτό μεγάλη χώρο. Μεγάλη γιορτή και θα είστε καλεσμένοι. Όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια, και με μεγάλη χαρά καλύπταμε και τα σχετικά ρεπορτάζ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Το μήνυμά σας με ένα μήνυμα, με μία πρόταση. Τι έχετε να πείτε και να κλείσουμε κάπως έτσι? Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε το θυλασμό. Θα σας πω πάλι αυτό που είχα πει πέρυσι και αυτό που είναι το σύνθημά μας πάντα. Η γνώση είναι δύναμη.
να ενημερωθεί όλος ο κόσμος, η μητέρα, ο πατέρας, ο παππούς, η γιαγιά, είναι όλα πάρα πολύ χρήσιμα και πολύτιμα πρόσωπα στη ζωή ενός παιδιού και στην γονεϊκότητα. Και όλοι να υποστηρίξουμε και να προστατεύσουμε το θυλασμό. Για ένα πιο υγιή πλανήτη, για πιο υγιή παιδιά, μητέρες και έθνη εν τέλει. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Σκυβαλάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, λοιπόν.